ηρωίδα μας απέρριψε τον επίτο ξεραστή της ψυχήτε και σώμα. Το έργο μας έλαβε τέλος. Μπορείτε να φύγετε. Καληνύχτα. Ο κόσμος δεν φοβάται την όπερα. Ο κόσμος θεωρεί ξεπερασμένο κάθε τι που εκφράζεται με ξεπερασμένο τρόπο. Οι επιτυχημένες όπερες δεν είναι αυτές τις οποίες εκφράζονται σκέψεις επί σκηνής. Δεν είναι αυτές τις οποίες οι ήρωες τραγουδούν σκέψεις, εκθέτουν τις σκέψεις τους. Στην όπερα, κατά κανόνα, παραδοσιακά, οι ήρωες εκθέτουν πάθη. Οι ήρωες πονάνε, τραγουδούν, πεθαίνουν, αγχώνονται, αυτοκτονούν. Σπανίως σκέπτονται, σπανίως συλλογίζονται, σπανίως λογίζονται. Ωστόσο, ο λογισμός στην όπερα βγαίνει από τη μορφή. Βγαίνει από τις σχέσεις των όγκων, από τις σχέσεις των χαρακτήρων, από τη μουσική και τη σχέση της με το λόγο, από λεπτότερα πράγματα τα οποία δεν είναι στο προσκήνιο. Δεν είναι στο προσκήνιο. Αλλά φυσικά και γίνονται αντιληπτά, έστω και ασυνείδητα από το θεατή. Στη δικιά μας την περίπτωση όμως ζούμε σε μια εποχή κάπως λιγότερο αθώα. Δηλαδή, ο λυρισμός στην εποχή μας δεν είναι τόσο εύκολος όσο ήταν άλλοτε. Όσο και αν το τραγούδι δίνει και παίρνει. Δηλαδή, όσο και αν λες σε ένα ταξιτζί ότι είσαι συνθέτης και σε ρωτάει τι τραγούδι έχεις γράψει. Τι δεν πάει καλά, τι μπορείς να φτιάξεις πια σε 5 λεπτά. Τι, πώς να προετοιμαστείς, πώς να ετοιμαστείς. Το τραγούδι ως φόρμα, ως αισθητική, ως ηθική ακόμα, είναι κατά κάποιο τρόπο από τη φύση του εγκλωβισμένο στη λυρική έκφραση, στην έκφραση της λυρικής φύσης του ανθρώπου. Δηλαδή, το τραγούδι εκφράζει μια συναισθηματική κατάσταση, συνήθως, κατά κανόνα εκφράζει έναν άνθρωπο ο οποίος ταυτίζεται με τη δική του οπτική γωνία. Αυτό εννοώ μιλώντας για λυρική έκφραση. Δηλαδή, το τραγούδι είναι κάτι το οποίο λέει κάποιος βυθισμένος στον εαυτό του. Αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει στην όπερα είναι το πώς ο θεατής βλέπει έναν άνθρωπο που τραγουδά. Όχι τραγουδά μαζί του. Το οποίο σημαίνει ότι βλέπουμε, συλλαμβάνουμε επ' αυτό φόρο ένα χαρακτήρα να εκφράζεται λυρικά. Αυτό μορφικά έχει ένα τρομερό ενδιαφέρον. Η σκέψη δηλαδή παράγεται στα ενδιάμεσα. Παράγεται στον ενδιάμεσο χώρο του θεατή, του ακροατή και του λυρικού χαρακτήρα. Αυτός ο ενδιάμεσος χώρος ακριβώς είναι που μας ενδιαφέρει. Αυτή η φόρτιση της σκέψης του θεατή ανάμεσα σε αυτόν και στον λυρικό χαρακτήρα. Φωνή μέσα στο μυαλό μου που λέγε σε χαράλαμπο, τι να πω. Ποιο σημείο, ποιο. Η φωνή μέσα στο μυαλό σου σωπαίνει με τάκτ. Σε αφήνει έκθετο την κρίσιμη στιγμή. Η κοκκινοσκουφίτσα προκειμένως σαφώς γεννήθηκε από μια στιγμή που μας φάνηκε αληθινή πρώτα απ' όλα. Δεν ξέραμε αν ήταν όμορφη, δεν ξέραμε αν ήταν άσχημη, ξέραμε ότι ήταν αληθινή. Τη σκηνή του τέλους, την οποία η κοκκινοσκουφίτσα αγκαλιά με τον κυνηγό τραγουδούν ένα ερωτικό ντουέτο πάνω από ένα πτώμα, το πτώμα του λύκου. Όταν ξεκινήσαμε να τη γράφουμε, ξεκινήσαμε από το τέλος προς την αρχή. Για πολύ καιρό τον κυνηγούσα να μου γράψει να ξεκινήσουμε το κείμενο. Είχαμε σχεδιάσει το έργο, όλα ήταν έτοιμα και περίμενα να δω να πιάσω στα χέρια μου τους πρώτους στίχους. Εγώ του έστειλα λοιπόν τους στίχους που τους είχα γράψει, ήταν καλοκαίρι τότε στην παραλία, ελεύθερος και ωραίος, τους είχα γράψει ως εξής. Η πρώτη στίχη λοιπόν που μου έστειλε ο Γιάννης ήταν το τελικό ντουέτο
της κοκκινοσκουφίτσας και του κυνηγού. Ας φύγουμε στο νότο, προς το νότο που πηγαίνουν τα πουλιά. Ας ήμουνα μια πάπια, μα ποια πάπια θα πετούσε πιο ψηλά. Σκέφτηκα εγώ μέσα μου τη μουσική την εξής, αφού θέλετε τραγούδι. Ας φύγουμε στο νότο, προς το νότο που πηγαίνουν τα πουλιά. Ας ήμουνα μια πάπια, μα ποια πάπια θα πετούσε πιο ψηλά. Όταν το έλαβε αυτό ο Χαράλαμπος, μου στέλνει μετά από λίγο τη μουσική. Ας φύγουμε στο νότο, προς το νότο που πηγαίνουν τα πουλιά. Ας ήμουνα μια πάπια, μα ποια πάπια θα πετούσε πιο ψηλά. Εγώ το είχα θεωρήσει σαν ένα κατέβασμα στα τάρταρα όλο αυτό και ο Χαράλαμπος σαν μια απογείωση ενός πυράβλου. Όταν σας λέω ότι κάνει για τραγουδιστής και εκείνος δεν με πιστεύετε.